Προμετωπίδα το προσφυγικό ζήτημα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πολύμηνη παραμονή των προσφύγων στη χώρα μας, θα προσέλθουν οι δήμαρχοι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που διοργανώνεται από την 5η μέχρι και το Σάββατο στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για το συνέδριο, λέγοντας ότι ουδέποτε έδωσαν στους δημάρχους εθνικό σχεδιασμό για το προσφυγικό, παρά το ότι η αυτοδιοίκηση έκανε έναν σχεδιασμό ο οποίος αγνοήθηκε από την κυβέρνηση πλήρως. Ουδέποτε μας δώσαν εθνικό σχεδιασμό, ουδέποτε, μέχρι και σήμερα. Και θυμόσαστε τότε η κυρία Υπουργός τι έλεγε, βιάστηκαν, εξαφανίστηκαν και όλα αυτά, τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία και στα αυτιά μας ακόμα. Άθλιες χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων οι δήμαρχοι. Πρόβλημα που επιτείνεται με το δρυμή ψύχος. Ο κ. Πατούλης επέστησε μάλιστα την προσοχή του Υπουργού, καθώς όπως είπε, στα κέντρα αυτά υπάρχουν μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, κρυώντας τον κόδωνα του κινδύνου να μην χαθεί καμία ψυχή λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτές τις μέρες. Πλέον έχει έρθει η ώρα να περάσουμε από το θεσμό της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στον θεσμό της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. Η διοίκηση και η διαχείριση η όλη στα κέντρα φιλοξενίας, γιατί τέτοια έχουμε εδώ, hot spot υπάρχουν στα νησιά, δεν ανήκει στους Δήμους, αλλά ανήκει σε υπαλλήλους τους οποίους έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, στο στρατό που υπάρχει μέσα και σε ΜΚΟ. Ως προς την ατζέντα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που αρχίζει την 5η στη Θεσσαλονίκη, πέραν του προσφυγικού, το κεντρικό ερώτημα από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης είναι ένα. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με την αναδιάρθρωση του Καλλικράτη, αλλά και τα οικονομικά αιτήματα των ΟΤΑ.